συνθήκες θερμοκρασίας στην επιφάνεια, στη θάλασσα, στον τροπικό ειρηνικό ωκεανό, όταν μιλάει ο ειρηνικός σιωπαίνει ο Ατλαντικός, παραμένουν ουδέτερες όσον αφορά στην κατάσταση τα δύο ακραία καιρικά φαινόμενα που είναι το Ελνίνο και το Λανίνα, που επικρατούν σε αυτή τη στιγμή, είναι, όπως είπα, παραμένουν ουδέτερες. Οι τελευταίες εποχιακές προβλέψεις δείχνουν ότι οι τροπικές θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον Ειρηνικό ωκεανό είναι πιθανόν να ψυχθούν περαιτέρω, πλησιάζοντας τα χαμηλά επίπεδα του Λανίνα. Και θα σας εξηγήσω το Ελνίνιο. Όταν επικρατεί το Ελνίνιο στον Ειρηνικό ωκεανό, έχουμε καυτό καλοκαίρι. Όταν επικρατεί το Λανίνα, έχουμε ένα φυσιολογικό, θα έλεγα, καλοκαίρι, αλλά με διαλύματα κύματα. Κάθωνα, έτσι, με μικρά διαλύματα. Συνηθισμένα, όπως... τριήμερα και τέτοια δηλαδή. Μπράβο, ναι. Ακριβώς. Οι τρέχουσες παρατηρήσεις, θα επανέλθω στα μέσα του μήνα, με την εποχική μου πρόβλεψη για το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, με περισσότερα στοιχεία, αλλά οι τρέχουσες παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες είναι κάτω από το μέσο όρο των επιφανειών των υδάτων στον τροπικό ειρηνικό ωκεανό και υποδηλώνοντας μία τάση για περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας, με πιθανότητα, αυτό που είπα και προηγουμένως, προσέγγιση των ορίων του Λανίνα κατά το δεύτερο εξάμηνο. Άρα αυτό σημαίνει ότι από τον Ιούλιο, από τον Αύγουστο και προς το τέλος του έτους θα έχουμε αυτή τη μείωση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε, όπως είχαμε και πρόωρο καλοκαίρι μέσα στην Άνοιξη, να έχουμε και πρόωρο φθινόπωρο μέσα στον Αύγουστο.